θλίψη και απογοήτευση προκαλεί εισβολή διαρρηκτών στο σπίτι του κριτικού παρολυμπιονίκη και Αντώνη Τσαπατάκη. Οι δράστες ισοπαίδωσαν κυριολεκτικά το διαμέρισμά τους στη Θεσσαλονίκη, αναζητώντας χρήματα και κοσμήματα. Καθώς φαίνεται να γνώριζαν ότι βρίσκεται στα Χανιά όπου προπονείται, όπως αναφέρει ο ίδιος μιλώντας στην Κρήτη TV και τη Μαρία Πετρούτσου. Πιθανόν που του ενημέρωσαν ότι γνώριζαν ότι λείπω, γιατί και στο διαδίκτυο κανείς μπορεί εύκολα να βρει ότι δεν βρίσκομαι αυτές τις μέρες στην Θεσσαλονίκη και έτσι ήμουν ένας εύκολος στόχος. Φιλικό πρόσωπο του Έλληνα Παρολυμπιονίκη πήγε στο διαμέρισμα για να διαπιστώσει αν υπήρξε καμία ζημιά εξαιτίας της κακοκαιρίας. Το σκηνικό που συνάντησε ήταν σοκαριστικό, καθώς τίποτα δεν έχει μείνει όρθιο μέσα στο σπίτι. Οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν αντικείμενα με ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για τον Αντώνη Τσαπατάκη. Ένα ρολόι, τη δάδα των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 2018, αλλά και κάποια από τα αγαπημένα συλλεκτικά αθλητικά παπούτσια του. Εκτός από τα παπούτσια, τα οποία είναι κάποια συλλεκτικά που συλλέγω, ήταν και η δάδα των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων και σίγουρα ένα ρολόι, το οποίο γι' αυτό ήταν μιας ιδιαίτερης κατασκευής. Η ανάρτηση του Αντώνη Τσαπατάκη, με την οποία καλεί τους δράστες να αναλογιστούν τη θλίψη που προκάλεσαν και να επιστρέψουν τα αντικείμενα που απέσπασαν, συγκίνησε ιδιαίτερα τον κόσμο. Ένα μήνυμα σε όλους μας, ότι τα υλικά αγαθά δεν μας κάνουν ανθρώπους. Αυτό που μας κάνει ανθρώπους είναι η ευψυχία που έχουμε ο καθένας μέσα του για την προσπάθεια να κατακτήσει τους στόχους του και να έχει μια υπόσταση στον κόσμο αυτό. Σε δεύτερο χρόνο να πω ότι να είμαστε όλοι ευγενικοί απέναντι στον άλλο και να υπάρχει αγάπη μεταξύ μας, γιατί αυτές οι μέρες που διανύουμε τώρα είναι πολύ δύσκολες και δυσκολότερες οι μέρες που θα έρθουν. Αθλητές, καλλιτέχνες και πολίτες μεταδίδουν παντού το μήνυμά του, υπογραμμίζοντας για μία ακόμη φορά το ήθος που τον διακρίνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους Κρήτες καλλιτέχνες, τους καλλιτέχνες γενικότερα της Ελλάδος και πάρα πολύ το Γιώργο το Στρατάκη που έγραψε ένα πολύ ωραίο, έκανε μια πολύ ωραία δημοσίευση για εμένα, χαρακτηρίζοντας έτσι πάρα πολύ την ευψυχία που λέγαμε πριν λίγο. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και όλο τον κόσμο που ασχολείται με μένα και αυτό που περνάω.